το τέλος και ακόμα το έσκατο το τώρα, δυστυχώς δεν παίρνουν καμία θέση. Δεν παίρνουν καμία θέση για τέτοια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας και παγκοσμίως. Τι περιμένουν να κάνουν για να πάρουν αποφάσεις? Είναι εύκολο να πάρεις απόφαση να καταδικάσεις έναν ιερέα? Είναι πανεύκολο για εκείνους. Είναι εύκολο να δημιουργήσουμε σχίσματα? Είναι πανεύκολο για εκείνους. Είναι για να προστατεύσουμε ζωές ανθρώπων? Είναι ακατόρθωτο για εκείνους. Είναι να ενώσουμε την Εκκλησία την οποία σήμερα ζούμε και υπάρχουμε, αδιαφορούμε από εκείνους? Τι πρέπει να γίνει στο τέλος δηλαδή? Ποιος πρέπει να πάρει θέση για την αλήθεια την οποία θα πρέπει να φωνάζει η Εκκλησία, να κηρύττει, να είναι φως? Θα πρέπει η Εκκλησία να φοβάται τους σκοταδιστές αδελφούς? Δηλαδή, ξέρετε γιατί αγανακτώ? Προσβάλλουν τους πάντες και τα πάντα κάποιοι αδελφοί, η Εκκλησία δεν μιλάει και παραμένει στη σιωπή, και κάποιοι από την Εκκλησία, πατέρες μας, αρχιερείς μας, χαϊδεύουν τα αυτιά αυτών των ανθρώπων. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Και να μοιράζονται οι αδελφοί, να σχίζεται η Εκκλησία, αλλά και στα μάτια του κόσμου να πέφτει η Εκκλησία. Και όχι μόνο πέφτει η Εκκλησία, αλλά εργάζεται για τον Αντίχριστο στο τέλος. Γιατί αυτά τα οποία κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, μόνο αγάπη δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν έτσι, δυστυχώς το λέω δημόσια, είναι δαιμονισμένοι πλέον οι άνθρωποι. Όση αγάπη και να τους δείξεις, δαιμόνια βγάζουν. Όσο και να μην μιλάς και να λες δεν πειράζει, έχει ο Θεός. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν. Δεν καταλαβαίνουν. Ξεκινήσανε, το λέω με πόνο αδερφοί μου, και το λέω γιατί κάποτε αυτό το πράγμα θα προσβάλλει και εμάς ένα σημείο τέτοιο και θα δώσουμε και λόγο αύριο μεθαύριο και στον Θεό και στην ιστορία γιατί κάναμε τόση υπομονή και δεν μιλήσαμε. Γιατί πλέον οι προσβολές είναι πολύ μεγάλες. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν υπάρχει Υιός. Τα θυμάστε φυσικά. Μας κοροϊδεύουνε. Είναι ψεύτικα τα νούμερα. Τα φέρετρα που βλέπετε είναι ψεύτικα στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Γαλλία. Ο αδερφός μας που πέθανε, ο διπλανός μας, είναι ψέματα. Δεν πέθανε ο άνθρωπος από κορονοϊό. Από άλλο πράγμα πέθανε. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί στα νοσοκομεία είναι τι είναι, ηλίθιοι? Είναι εγκληματίες, ασυνείδητοι, έχουν πουλήσει την ψυχή τους στον διάβολο, για ποιον εργάζονται τέλος πάντων? Έχετε δει πολλούς Έλληνες στην ιστορία των Ελλήνων να κάνουν τέτοια πράγματα? Δεν τρέπεστε? Και άντε σιγά σιγά συνειδητοποιούν ότι υπάρχει Υιός. Ναι, υπάρχει Υιός, εντάξει, είναι μια γρήπη, αλλά τους πεθαίνουν μέσα. Δεχτήκανε την ύπαρξη του Υιού. Επέβαλε καραντίνες και μέτρα το κράτος για να μας προστατεύσει. Και όχι μόνο για να μην πεθάνουμε, αλλά για να μην πεινάσουμε.
βρήκαν άλλο αγκάθι. Τις μάσκες. Είναι βλασφημία η μάσκα. Μη φοράτε μάσκες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν βγαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας να μιλήσουν που είναι μορφωμένοι. Ο Κύριος μας όταν ήταν στην έρημο και έβαζε το ρούχο του εδώ και έκρυβε και τα μάτια του, πρόσβαλε τον Θεό Πατέρα, οι γυναίκες κάτω, εκεί στην Ανατολή που είναι όλες έτσι, και ορθόδοξες και μοναχές καλόγριες, προσβάλλουν τον Θεό, είναι γελοί άνθρωποι. Και αν αυτά εμείς τα οποία λέμε να βάλουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, είναι μόνο για την προστασία μας, και δεν τα δέχονται οι άνθρωποι αυτοί, εγώ θα τους πω τους ανθρώπους αυτούς, γιατί τίνεστε, πώς σας έπλασε ο Θεός, πώς γεννηθήκατε, πώς ήταν ο Αδάμ και η Εύα στο Παράδεισο, γυμνοί, πώς θα είμαστε στη Βασιλεία του Θεού, γυμνοί. Γιατί δεν γυρίζετε λοιπόν γυμνοί, γιατί δεν αφήνετε τα κινητά σας και να αρχίσετε να γράφετε γράμματα, γιατί δεν αφήνετε τα αυτοκίνητά σας να πάρετε κάρα και άλογα, γιατί. Ξεφύγαμε από τις μάσκες, ήρθε η βοήθεια, κάτι να κάνουμε, μια και δεν είμαστε άξιοι για τίποτε άλλο. Δεν είμαστε άξιοι για προσευχή και για λιτανίες. Να βγούμε στον δρόμο και ο Θεός να μας ακούσει. Γιατί αν θα βγούμε εμείς στον δρόμο θα μας περιλάβουμε τις πέτρες. Γιατί η πλειοψηφία δυστυχώς είναι αδιάφορη. Είναι μακριά από τον Θεό. Τι θα έπρεπε να γίνει, να διαχωρίσει ο Θεός της αγάπης, να μην δώσει ευλογία, να μην δώσει μια λύση. Έδωσε. Σου λέει μια λύση υπάρχει. Ένας αγώνας. Θα παραβλέψουμε και κάποια πράγματα, θα διακινδυνεύσουμε και κάποια πράγματα, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μπροστά στο μεγάλο κακό, καλύτερο είναι το λιγότερο. Και εκεί βγήκανε στη μέση. Αφήσαν τα άλλα. Τα κάνανε ένα ναυκαρμά όλα. Και πιάσανε τώρα τα εμβόλια. Οι ειδήμονες. Χθες είχε μια συνέντευξη μιας γιατρός, δεν θυμάμαι, που είναι και στην Επιτροπή και στις 7 και ξέρω γιατί. Κάποιο παιδί τη ρώτησε για τα εμβόλια και θαύμασα το γεγονός της αληθείας. Λέει, παιδί, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε, λέει, οι επιστήμονας τώρα, οι ειδικοί, το τι έχει το εμβόλιο, το τι μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Εμείς αυτό που κάνουμε ως ιατρική επιστήμη, παίρνουμε δεδομένα από παγκόσμιες συνθήκες που έχουν πολύ πρόβλημα στην Κίνα. Παίρνουμε λοιπόν τα δεδομένα, τα στατιστικά, όλες τις σημειώσεις που υπάρχουν από Κίνα, από Αμερική, από Ευρώπη, που είχαν πολλά κρούσματα, τα βάζουμε κάτω και λέμε τι έγινε, τι δεδομένα υπάρχουν και βάσει αυτών των στοιχείων αποφασίζουμε και λέμε έτσι θα κάνουμε, αλλιώς θα κάνουμε. Κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει από μόνος του τι μπορεί να έχει ένα εμβόλιο. Κανείς. Ειδικός γιατρός να είναι αυτός. Τι θέλει ο κόσμος για να καταλάβει πλέον και να ξεφύγει από αυτή την τύφλα του, ότι τα ξέρει όλα. Λέω εγώ, εμβολιαστείτε, παιδί, καλό θα είναι.
Το λέει η Εκκλησία. Μα δεν υπερασπίζομαι εγώ κάτι το οποίο γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Επαναπάγομαι σε αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος μου. Να έχω πίστη, να έχω αγάπη, να κοιτάξω το σύνολο του κόσμου, να κοιτάξω το πλησίον και να γίνω φως ως χριστιανός. Πιάσα λοιπόν και τα εμβόλια. Με ασυναρτησίες. Έχει μέσα από βρέφη, από ξέρω εγώ τι έχει πια. Τι να πω δηλαδή. Πιο γελία πράγματα δεν υπάρχουν. Και εκτός αυτό το φοβερό τώρα όλο είναι ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, εκείνοι οι οποίοι φορούν μάσκες, αυτοί λοιπόν έχουν χάσει την ομολογία τους, είναι αιρετικοί και δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Ποιοι είναι αυτοί, αδελφοί μου? Όλοι μας εδώ εμείς. Γιατί αν θα είμαι εγώ φερειπίν, όπως κάποιοι φωνάζουν και λένε, τους λυπάμαι, αλλά κάποτε πρέπει να μιλήσουμε. Και αν θα πω αύριο την άλλη Κυριακή, ίσως να ρίξω και επιτίμια εγώ, αυτά που μπορώ ως ιερέας. Να πω από τη μεριά μου, θα έχουν αφορισμό αν συνεχίσω. Αν προσβάλλουν την Εκκλησία και αύριο και μεθαύριο και κατηγορούν αιρετικούς τους αδελφούς, τότε θα πω και εγώ και θα πω, σας καταδικάζω στο έλεος του Θεού και σας αφορίζω με αυτή τη δύναμη που έχω. Και ας πάρει θέση η Εκκλησία μου, που μέχρι τώρα δεν μιλάει. Τι περιμένει, να διαλύσουμε, να τελειώσουμε? Σκιάζεται το τι θα πει ο Αγιορείτης? Σκιάζεται το τι θα πει η τάδε οργάνωση, η Χρυσή Αυγή, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ή είμαστε Εκκλησία και λέμε την αλήθεια ή δεν κάνουμε τίποτα. Ας πάμε να έχουμε τους γλύφτες κοντά μας, να μας γλύφουν από πάνω μέχρι κάτω και καλή κόλαση. Αυτό να κάνουμε. Δηλαδή φτάσαμε μέχρι εδώ, τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει? Αν δεν ήμασταν εν Χριστώ εμείς, θα πιανόμασταν στα χέρια. Έλα εδώ, θα έλεγα, βρε αλήτη εσύ. Ξέρεις ότι πέθανε ο τάδε και άκουσε σένα. Θα σε κρεμάσω λοιπόν. Θα σε δέσω και θα σε σύρω σε όλο στο χωριό. Για το πόσο απατεώνας είσαι για αυτά που λες. Έτσι δεν πρέπει να κάναμε? Αν δεν ήμασταν χριστιανοί, αυτό θα κάναμε. Έλα εδώ εσύ κομπλεξικέ που δεν μπορείς να μάσεις το σπίτι σου. Το σπίτι σου δεν μπορείς να διορθώσεις. Και κάνεις το σωτήρα της Εκκλησίας. Θες να τα ακούσεις? Πώς λέει το φτωχό, το λυπούνται και τα ρίπος το φοβούνται. Δεν μιλούμε στους ανθρώπους αυτούς και νομίζω ότι φοβόμαστε. Δεν μιλούμε γιατί θέλουμε την ειρήνη της Εκκλησίας και νομίζουμε ότι δεν έχουμε να πούμε. Να φτάσουν στο σημείο να είμαστε και αιρετικούς δηλαδή. Που είναι για φυλακή όλοι. Να πάει ο εισαγγελέας και να τους κλείσει μέσα. Δεν θες να κάνεις το εμβόλιο? Μην το κάνεις, παιδί. Μην το κάνεις, γιατί θέλεις να παίρνεις ανθρώπους μαζί σου, να τους παρασέρνεις, να τους καταδικάζεις. Βλέπετε, πέθανε η κόρη και έχεις μια μάνα και λέει, εθέλημα Θεού ήτανε. Καλώς πέθανε και καλώς χίλιες φορές που δεν έκανε το εμβόλιο. Δεν κατηγορώ τη μάνα. Κατηγορώ εκείνους τους οποίους πληροφόρησαν τη μάνα κατά αυτόν τον τρόπο.
Και εκείνη νομίζω ότι κάνει έργο Θεού και δυστυχώς δεν κάνει. Έχει ένα περιστατικό. Σε ένα βιβλίο της Εκκλησίας, δεν θυμάμαι, ένα παιδί μου το έφερε, ένας αδερφός, ο Δημήτρης, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Όπου μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού και μέσα σε αυτούς τους μάρτυρες ήταν και ένας ο οποίος μαρτύρησε, αλλά η Εκκλησία τον έβγαλε έξω από τους μάρτυρες. Και ο λόγος, ξέρετε ποιος ήταν? Είπανε ότι ο αδερφός αυτός, αν και μαρτύρησε, έπραξε πολιτική πράξη και έτσι δεν μπορεί να μπει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Τι έκανε? Το φυρμάνι εκείνο το οποίο είχε βγάλει ο Διώκης των Χριστιανών και έλεγε εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν και κάνουν αυτά και τα χωρούσανε. Αυτός πήγε και έσκιζε τα χαρτιά αυτά, τα διατάγματα. Και γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία θεώρησε πράξη πολιτική αυτού του ανθρώπου, ότι δεν έπραξε σωστά και τον έβγαλε από τα μαρτυρολόγια της Εκκλησίας. Σκεφτείτε, ένας Άγιος μάρτυρας, γιατί μάρτυρας ήταν, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό το οποίο έκανε ήταν ατόπιμα. Δηλαδή τι έκανε, πήγε και τα έβαλε και επαναστάτησε με τέτοιον τρόπο τον οποίο δεν είναι χριστιανικός. Έχετε δει, σας έχω πει και άλλη φορά, πολλούς Αγίους Μάρτυρες να ξεσηκώνουν τον κόσμο, να λένε προδότες τους κυβερνώντες, να παίρνουν τα όπλα και να λένε πάμε, θα λέγαμε όπως σήμερα, να βάλουμε φωτιά στη Βουλή, να την τεινάξουμε στον αέρα, γιατί είναι όλοι προδότες. Έχετε δει τέτοιους χριστιανούς? Αυτοί δεν είναι χριστιανοί, αυτοί είναι τσικατιστές. Δεν ανήκουν στον Θεό. Δεν είδα εγώ ποτέ τον Κύριό μας να ζητήσει επίγεια βασιλεία. Εμάς ο δρόμος μας από εδώ είναι περαστικός. Θα περάσουμε, θα υπομείνουμε, θα σηκώσουμε το σταυρό μας, θα δοξάσουμε το Θεό μας για ό,τι και να μας έρθει στη ζωή και θα λέμε να είναι ευλογημένο Κύριε. Ξέρεις εσύ, η αγάπη σου είναι, για τη σωτηρία μας είναι, για την αιώνια βασιλεία σου είναι. Αυτό είναι το θέμα. Και βλέπεις τώρα να επαναστατούν, να καταδικάζουν τους πάντες, να προσβάλλουν τους πάντες. Φτάνει λοιπόν. Και αν δεν πάρει κάποιος θέση, θα δω και εγώ την άλλη Κυριακή αν είναι ή την παράλληλη, θα δω πια τι μπορώ να κάνω και θα επιτιμήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους και ας τα βρούμε το Θεό. Ας τα βρούμε το Θεό. Κάποτε είπα σε κάποιον, αδερφέ μου, τι να σου κάνω, δεν με ακούς, δεν έρχεσαι να μιλήσουμε. Τον ξέρετε όλοι τον αδερφό. Και εγώ, επειδή ανησυχώ, με αγάπη, όχι με τίποτε άλλο, λέω απλά, σαν φίλος στο Θεό, λέω, τι να πω, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να σε συμμαζέψω, σε αγαπάω, σε σέβομαι, αλλά σου λέω, έλα εδώ να κάνουμε κάποιους λογαριασμούς, να δώσουμε λόγο. Καλά κάνεις, μη στεναχωριέσαι. Ο άνθρωπος αυτός έβαζε λεφτά για την τσέπη του, όχι μόνο έπρεπε να δώσει σε μένα λόγο, αλλά μάλλον κάτι άλλο έπρεπε να γίνει. Και έρχεται μέσα στη βδομάδα και μου λέει, τρομαγμένο, σε παρακαλώ ρε Πάτερ, πάρε αυτό το οποίο είπες. Πάρε αυτό το οποίο είπες. Τι είπα, ρε παιδί, τι είπα? Είπε σαν φίλο στο Θεό. Πάρε λοιπόν αυτό. Γιατί τι έγινε? Δεν φαντάζεσαι τι έγινε. Από τη στιγμή που είπε όλα στραβά και το τελευταίο λέει, είναι να φύγει ολόκληρο. Πώς τα λέμε αυτά στο παράθυρο που βάλουν τα μπετά πάνω από το παράθυρο, το μπλόκι αυτό από ένα παράθυρο όλο το πολυκατοικία που κάνανε και να πέσει στο κουβούκλιο το αυτοκίνητο, το αγροτικό αυτοκίνητο. Επάνω. Τον άρχισε στο Θεό.
Γιατί, ναι, γιατί είπε ο ιερέας σε αφήνω στο Θεό. Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε. Και με φόβο και με τρόμο πάω αυτό δεν με προπαίρνω. Δεν είναι δυνατό, εγώ δεν είπα κάτι. Λοιπόν, αλίμονο και αυτοί οι αδερφοί, αν δεν συμμαζευτούν και αν δεν πάρουν αυτά που λένε πίσω, ας έχουν τις ιδέες τους, ας έχουν ό,τι θέλουν, ας μην φοράνε μάσκες, ας καταδικάσουν τις οικογένειές τους, να δώσουν λόγο στον Θεό, έτσι, αλλά μην προσβάλλουν και την Εκκλησία και τους αδερφούς και τους ιερείς και τους πολεμούν. Και λένε, ξέρεις, ο τάδε είναι αιρετικός, ο τάδε είναι αιρετικός. Πώς είναι αιρετικός ο τάδε και ο τάδε, όταν ο Μητροπολίτης του είναι μαζί του και συλλειτουργεί και κάνει, όχι ο Μητροπολίτης, όλη η Εκκλησία. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι ότι αυτοί είναι έξω από την Εκκλησία. Αλλά αν δεν πάρει κανείς θέση, ειλικρινά θα πάρω όλο. Και το επιτήμιο θα είναι μεγάλο και ας τα βρούμε το Θεό μετά. Αμήν.